θα θέλαμε να σας πούμε από την ομάδα φίλου, κάνοντας ένα μικρό κλείσιμο. Η Μαριά Φιλιανού μας μίλησε για το πώς τα δικαιώματα πλήττονται βαριά από την κρίση. Ο Νίκος Ομιλωνάς μας μίλησε για τα ζητήματα των δημοκρατικών δικαιωμάτων πριν από την κρίση, κατά τη διάρκεια της κρίσης και με μια ελπίδα για το μέλλον, μετά την κρίση. Ο Κωστής ο Σπηλιώτης μας μίλησε για τα κινήματα και τη συμμετοχή της LGBTIQ κοινότητας αυτά. Και η Ειρήνη Πετροπούλου εστιάστηκε περισσότερο στα εργασιακά δικαιώματα της LGBTIQ κοινότητας. Εμείς να σας πούμε ως θεματική ομάδα φίλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές και τις ομιλήτριές μας και όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Ήταν πολύ σημαντικό που ήσασταν εδώ, που μείνατε, που ακούσατε, που συμμετείχατε, που στηρίξατε αυτό που έγινε εδώ πέρα. Ήταν σημαντικοί και αυτοί οι άνθρωποι που αντέδρασαν, κατά τη γνώμη μας. Σαν ομάδα φίλου έχουμε ήδη παρουσιάσει ένα θέατρο φόρουμ, θέατρο των καταπιεσμένων, με τίτλο «Προϊστάμενος, η τυρόπιτα και το μασάζ». Είναι ένας τρόπος παρέμβασης και κοινωνικής αλλαγής μέσα από τη συμμετοχή του κοινού σε ένα θεατρικό δρόμενο, το οποίο θα το ξαναφέρουμε στην πλατεία αρκετές φορές. Όπως επίσης σχεδιάζουμε να το πάμε και στις λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές όπου γίνονται. Η επόμενη συζήτηση που θα διοργανώσουμε θα είναι σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών, το πώς πλήττονται και το πώς μπορούν οι γυναίκες να είναι ένας δυναμικός παράγοντας στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης. Και επειδή ακούω ότι έρχονται μάλλον από το Φλωτήλα 2 και τη Γάζα και ίσως θέλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί τους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε στην πλατεία.